Ομάδα να έχουμε. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να πάμε στο χθες, δηλαδή ό,τι έχει προηγηθεί, όλα αυτά που έχουν γίνει, τα αν, τα ίσως κτλ. Θέλω να έρθουμε από εδώ και πέρα, γιατί ο κόσμος νομίζω περιμένει να ακούσει από εδώ και πέρα τι πρόκειται να γίνει και τι σκοπεύετε να κάνετε εσείς. Ήθελα να ξεκινήσω μια διαπίστωση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, ότι είμαστε σε μια περίοδο, αυτές τις τελευταίες 15 μέρες, που θα έχουμε έτσι, αν θέλετε, μια μάχη στρατηγικής και βέβαια επηρεασμού των αναποφάσιστων. Δεν ξέρω πόσο συμμερίζει την άποψη αυτή και πού στοχεύετε, πού νομίζετε είναι το κλειδί της ιστορίας όλης. Κύριε Τρόπουλε, εδώ και κάποιους μήνες, και τα συζητήσαμε και στο παρελθόν μαζί, επέμεινα στην άποψη ότι από την αρχή της εκστρατείας κάποιος πρέπει να κρατήσει τις ίδιες θέσεις και να μην χαϊδεύει τα αυτιά του κυπριακού λαού. Και νομίζω αυτή η άποψη κερδίζει έδαφος. Είναι πολύ σημαντικό βεβαίως να αντιληφθούμε ότι η Προεδρία της Δημοκρατίας είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Και οι πολίτες, ειδικά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, δεν θέλουν να μπουν σε μια λογική, μάλλον να ακούσουν υποψηφίους εν είδη, αν θέλετε, και πανικού, να εξαγγέλει ένας το Α, ο άλλος το Β, να κατηγορεί ένας τον άλλο. Γίνεται αυτό σε έναν βαθμό. Ναι, αλλά εμείς κρατήσαμε πίσω, γιατί αν είναι να δώσουμε αυτό το διαφορετικό που έχουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία, πρέπει να είμαστε πιστικοί μέχρι και την τελευταία ημέρα των εκλογών. Και έτσι θα απολύτω. Αυτό που λέτε, ότι δεν ξέρω αν ήταν τακτική ή αν είναι έτσι ο χαρακτήρας σας, δεν εμπλακήκατε σε έτσι κόντρες και διαξυφισμούς και παροχολογίες. Μείνατε λίγο απ' έξω από αυτό. Έχω πει και χθες ότι εμείς αντικρίσαμε τον κόσμο στα μάτια και του είπαμε αυτό μπορούμε να το κάνουμε, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά της δικής μας προσέγγισης. Mm-hmm. Και νομίζω θα έχετε δει και άλλες περιπτώσεις όπου πάνω στην πίεση και των δημοσκοπήσεων άρχισαν πλέον να βγάζουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ο κ. Παπαδόπουλος είδε ότι αυτές οι πολλές εξαγγελίες που κάνει τελικά δεν του βγαίνουν αριθμητικά και μας εισηγήθηκε ακόμα και αναδιάρθρωση του χρέους, που είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό μετά. Ο κ. Αναστασιάδης προσπάθησε να κρατήσει έτσι μια πιο αφιψηλού προσέγγιση, αλλά χθες τα παράτησε με την τοποθέτησή του στις των πολιτικών με σοβαρότητα. Γιατί θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε τον τρόπο πολιτικής συμπεριφοράς, θέλουμε να είμαστε μια κυβέρνηση, θέλουμε να είμαστε μια κυβέρνηση πιο ευρωπαϊκή, που να δημιουργήσει περισσότερη εξωστρέφεια, αλλά πολύ περισσότερο μια κυβέρνηση η οποία να είναι πολύ πιο κοντά στην ίση κοντά να μην εμπιστεύει πολιτική πρόταση. Να λέω την αλήθεια. Και όλες οι αποφάσεις που έχω πάρει, όλες, είτε αυτό αφορά το προεκλογικό πρόγραμμα, είτε αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα κυβερνήσω, είτε αφορά τον τρόπο με τον οποίο έχω συμφωνήσει ότι θα κυβερνήσω και με αυτούς που με στηρίζουν, είναι δικές μου αποφάσεις. Ναι. Γι' αυτό καλώ τον πολίτη να με εμπιστευτεί. Δεν πρόκειται να παρεκκλίνω από αυτές τις αρχές ούτε μία ούτε ένα γιώτα, μάλιστα. Έχετε γίνει σοφότερος μετά τις προηγούμενες, προεδρικές εκλογές. Σαφώς. Και η βιολογική ορίμανση έχει τα θετικά. Το βιολογικό της. Το έχετε εκεί με τα και βιολογικά όλα αυτά, ναι. Αλλά και η ενασχόληση με την πολιτική στο πιο ψηλό επίπεδο, νομίζω, ορίμαζε έναν άνθρωπο. Και βέβαια έχει καταγραφεί και στους πόρους προσπάθεια, είναι πολύ ούμενη. Τώρα, επειδή που ακούμε εμείς, φαντάζομαι και ακούσατε και τις πολύ καλός Μαλάς, τίμιος άνθρωπος ο Μαλάς, χωρίς μαύρο παρελθόν ο Μαλάς, αλλά ρε παιδί μου, δεν κάνει για πρόεδρος. Το έχετε ακούσει? Το λένε κάποιοι, αλλά να σας πω, τελικά ποιος κάνει για πρόεδρος? Ναι. Κάποιος ο οποίος υπόσχεται το Α και κάνει το Β? Ξέρω, κάποιος ο οποίος, κατεβαίνει στις εκλογές και λέει ότι θα τα λύσει όλα τα προβλήματα και αντιλαμβάνεται την τελευταία στιγμή ότι δεν μπορεί να το πράξει. Το 2012 θα θυμάστε όταν ήμουν υποψήφιος και στα κορυφαία ζητήματα πώς θα διαχειριστούμε το μνημόνιο, πώς θα διαχειριστούμε το κυπριακό, πώς θα επιλύσουμε διάφορα προβλήματα της οικονομίας, γιατί όλα αυτά. Είχα πολύ συγκεκριμένη άποψη. Και ας ανατρέξουν οι φίλοι μας, ποια ήταν η άποψή μου τότε και τελικά τι έγινε. Φαίνεται όταν είσαι λίγο μακριά από την πολιτική και έχεις μια υγιή σχέση με την κοινωνία
μπορείς και έμπειρος είσαι τα πράγματα, και ικανός είσαι να διοικήσεις τη χώρα, αλλά πολύ περισσότερο και πιο αξιόπιστος. Μου κάνετε πάσα τώρα για την υγεία, επειδή είστε και άνθρωπος που προέρχεται από το κομμάτι αυτό, διατελέστε και υπουργός υγείας, ηγεσί θα έχουμε. Αναλόγως ποιος θα είναι στην κυβέρνηση. Το ηγεσί και η εφαρμογή του δεν είναι μια τεχνοκρατική διαδικασία ή μια νομοθετική διαδικασία, αλλάξαμε ένα νόμο, πάμε. Η εφαρμογή του ηγεσί χρειάζεται πολιτική τόλμη. Και είμαστε τώρα 18 μήνες μακριά από την πρώτη φάση εφαρμογής του ηγεσί και κατά την άποψή μου, μόλις περάσουν οι προεδρικές εκλογές, το θέμα του ηγεσί θα ξανανοίξει. Άλλωστε και ο κύριος Νίκολσον που διορίστηκε προχθές ως επικεφαλής του αυτονομημένου οργανισμού των νοσοκομείων, ο άνθρωπος είπε ότι έχω δρόμο να διανύσω, δεν γνωρίζω το πεδίο. Όλα αυτά χρειάζονται ένα πρόεδρο και μια κυβέρνηση που είναι, που να είναι. Εγώ στην συνέντευξη του κ. Στασιάδη πριν νομίζω 2-3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, στον Πολίτη, είδε ότι η δική μας για το ηγεσί είναι το πολύ ασφαλιστικό. Αλλά κάναμε ουσιαστικά ένα πολιτικό ελιγμό. Αυτό μας είπε. Να είστε σίγουροι ότι αν παρελπίδα ο κυπριακός λαός επανεκλέξει τον κύριο Αναστασία. Θα το ανοίξει το κεφάλι. Θα ανοίξει ξανά το κεφάλι. Μάλιστα. Πέστε μου λίγο, πώς κρίνετε. Καταρχήν, ήσασταν υπουργός υγείας και πετυχημένος κατά γενική ομολογία. Γιατί δεν έγινε στην προηγούμενη διακυβέρνηση το ΓΕΣΥ. Ήταν και θέση της προηγούμενης κυβέρνησης και θέση δικιά σας. Και γενικότερα το ΑΚΕΛ που τα στηρίζει είχε εδώ και πολλά χρόνια θέση για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Δεν έγινε όμως. Το 2010 κατατέθηκε μια πρόταση από τους μελετητές τότε. Του συμβούλου ότι το ΓΕΣΥ θα μας κοστίσει περισσότερο από όσο υπολογίζαμε και ο τότε Υπουργός Οικονομικών είχε μπει, ας το βάλουμε λίγο στο ράφι γιατί έχουμε οικονομική κρίση. Κατά την άποψη αυτή ήταν μια λαθασμένη τοποθέτηση, δεν ήμουν υπουργός τότε, ανέλαβα το 2011 και μέσα σε 3 μήνες κάναμε ένα διαφορετικό σχεδιασμό και τον Ιούνιο του 2012, σε 9 μήνες από την ανάληψη της Υπουργίας, καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση που αφορούσε πόσα θα μας κοστίσει το ΓΕΣΥ, και είναι αυτό που πέρασε η παρούσα κυβέρνηση, πώς θα υλοποιήσουμε το ΓΕΣΥ, τα διάφορα στάδια που θα περάσουμε, ένα οδικό χάρτη, και πώς θα μοιάζει το ΓΕΣΥ και βεβαίως ποια θα είναι η διοικητική οικονομία αυτονόμιου νοσοκομείου. Για να εφαρμόσεις ΓΕΣΥ από την ώρα που καταθέτεις ο χάρτη χρειάζεται περίπου 3-4 χρόνια. Άρα αντικειμενικά δεν υπήρχε χρόνος να εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ, αλλά αν η παρούσα διακυβέρνηση που είχε όλον τον χρόνο εφάρμοζε εκείνο τον οδικό χάρτη, σήμερα οι δυο μας θα μιλούσαμε για πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Είναι γι' αυτό το λόγο που μόλις ανάλαβαν άρχισαν συζήτηση πολύ ασφαλιστικό. Μετά, αν θυμάστε, κατέθεσα ένα νομοσχέδιο το οποίο μιλούσε για 6 αυτόνομους οργανισμούς. Δεν είχαν σχεδιασμό προφανώς. Και ήρθε ο κύριος Παμπορίδης, ο οποίος κατάλαβε ότι ο σχεδιασμός της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν ορθός. Συνασπίστηκε και με την αντιπολίτευση, ειδικότερα με το ΑΚΕΛ. Πέρασαν τον νόμο και τώρα έχουμε ένα τροποποιημένο νομοσχέδιο και ένα νόμο που λέει για την αυτονόμηση των νοσοκομείων. Άρα ουσιαστικά ναι, η επόμενη κυβέρνηση είναι εκείνη που θα εφαρμόσει αν έχει την πολιτική βούληση. Έχουμε 2 νομοσχέδια αλλά για το ΓΕΣΥ, αλλά βλέπουμε την ίδια ώρα, κύριε Υπουργέ, ότι τα νοσοκομεία μας πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή, μην φτάσουμε σε κατάσταση να έχουμε εφαρμογή ΓΕΣΥ σε ανύπαρκτα νοσοκομεία. Το 2012, όταν πήραμε την εφαρμογή. Ξέρετε, στέκομαι στην υγεία, γιατί ναι, το εθνικό σίγουρα είναι ένα κομμάτι σπουδαίο, η οικονομία επίσης σπουδαίο, αλλά η δημόσια υγεία απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους που ταλαιπωρούνται σήμερα. Το 75% του κυπριακού λαού πηγαίνει στα δημόσια νοσηλευτήρια και κάτι να ξέρει και ο κόσμος, τα νοσοκομεία μας, όπως είναι δομημένα σήμερα, μπορούν να εξυπηρετήσουν μόνο το μισό πληθυσμό της Κύπρου. Αυτά είναι τα δεδομένα. Λοιπόν, για να έχουμε γενικό σύστημα υγείας, πρέπει να έχουμε πολύ καλά στελεχωμένα δημόσια νοσηλευτήρια να μπορούν να λειτουργούν αξιοποιώντας πλήρως όλη την υποδομή. Και αυτό δεν συμβαίνει. Και λυπούμε πραγματικά όταν ακούω διαξηφισμούς και διελκυστίνδες μεταξύ της κυβέρνησης και των γιατρών ή των λειτουργών στον τομέα της υγείας. Νομίζω αυτό, να μου επιτρέψετε να πω, είναι μια αδυναμία. Γιατί κάθε φορά που έχουμε ένα πρόβλημα, φτάνουμε σε μια κρίση, γίνεται μια αντιπαράθεση, τα βάζει ο ένας με τον άλλο και νομίζω ήταν πολύ ατυχής η τοποθέτηση του Υπουργού της Υγείας προχθές για τους γιατρούς. Τα ρωτούσα για τον Παμπορίδη και τους γιατρούς. Ήταν πολύ ατυχής αυτή η τοποθέτηση, νομίζω και ο ίδιος θα το έχει αντιληφθεί. Γιατί οι λειτουργοί της υγείας είναι αυτοί που θα εφαρμόσουν το σύστημα. Είναι οι συνεργάτες σου.
Αν με αυτούς τους συνεργάτες δεν μπορεί να δημιουργήσεις μία θετική σχέση και να πάει μπροστά το σύστημα, τότε θα καταρρεύσει. Και δεν είναι τρόπος να πολιτεύεσαι όταν υπάρχει μία κρίση, γίνεται μία σύσκεψη, βρήκαμε τη λύση, αν δεν προχωρούμε. Διότι αν πηγαίνεις από κρίση σε κρίση, σημαίνει ότι δεν έχεις πρόγραμμα. Έτσι. Πέστε μου λίγο, πώς τον κρίνεται ως Υπουργό Υγείας τον κύριο Παμπορίδη? Ο κύριος Παμπορίδης είναι ένας αποφασιστικός υπουργός, πρέπει να σας πω. Νομίζω ότι έχει επιδείξει μια αποφασιστικότητα και τουλάχιστον μια κατανόηση ποιοι είναι εκείνοι που είναι ενάντια στην εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Από την άλλη όμως, νομίζω ότι όλοι οι σχεδιασμοί και όλη η υλοποίηση θα γίνει από την επόμενη κυβέρνηση. Και ο ίδιος το έχει δηλώσει, πρέπει να σας πω, και αυτό έχει τη σημασία του. Αν εμείς λέμε παραλπίδα, επανεκλεγεί ο κύριος Αναστασιάδης, δεν θέλει να συνεχίσει στο Υπουργείο της Υγείας. Που αυτό δημιουργεί και κάποια ερωτηματικά. Ένας υπουργός ο οποίος θέλει να πιστωθεί την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, λογικά θα ήθελε να συνεχίσει. Ναι. Προφανώς αυτό στέλνει το μήνυμα. Θα τον κάνατε υπουργό τον κύριο Παμπορίδη στη δικιά σας κυβέρνηση, υπουργό υγείας? Ο κύριος Παμπορίδης είναι ένας καλός υπουργός. Μπορεί να έχει ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης από το δικό μου. Αλλά αυτόν τον οποίο θα αξιοποιούσα στην δική μου, το δικό μου σχεδιασμό, ίσως θα ήταν τον κύριο Χρυστοδουλίδη. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, το είπα και το 2012. Γιατί το λέτε αυτό? Το 2012 είχα στο προγραμματισμό μου ότι ο κύριος Χρυστοδουλίδης ήταν διευθυντή του γραφείου του Πρόεδρου. Από το 2012. Τον θεωρείτε ικανό, τον θεωρείτε συνεργάσιμο, συνενετικό? Τον θεωρώ ένα ικανό τεχνοκράτη, συνενετικό. Τον έζησα επί Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας άνθρωπος συγκροτημένος, έχει γνώσεις. Και θεωρώ ως καλός δημόσιος υπάλληλος, διότι με αυτή του την ιδιότητα τον Άλλον υπουργό από τα στελέχη των αντιπάλων σας θα κάνατε? Έχετε σκεφτεί κάποια ονόματα? Καταρχήν έχω ξεκαθαρίσει κάτι προχθές. Ναι. Και είπα ότι στο δεύτερο γύρο δεν θα καλέσω τους ανθυποψηφίους μου να με στηρίξουν στη λογική, ξέρετε, το δικό σας θα τον κάνω υπουργό. Πρώτα απ' όλα το κίνημα της αριστεράς, που είναι η βασική συνιστόσα που με στηρίζει, έχει πει ότι δεν θέλει κανένα ηγετικό στέλεχος να μπει στην κυβέρνηση. Έχει δηλώσει. Το έχει δηλώσει. Μάλιστα. Και το είπε και ο κύριος Κυπριανού χθες στην Καθημερινή. Άρα, αν το κίνημα της αριστεράς που με στηρίζει μου λέει κάνε αυτό το οποίο νομίζεις για να είσαι αυτός ο ανεξάρτητος πρόεδρος που πρέπει να είσαι, και αυτή ήταν μια βασική προϋπόθεση και για τη διαμόρφωση του προγράμματος και για τα πάντα, τότε δεν νομιμοποιείται οποιοδήποτε να πει σε στηρίζω στη βάση μιας συνεργασίας, συνδιαλλαγής. Το πρόγραμμα είναι εκεί, οι αρχές είναι εκεί και αυτό που οι πολίτες θέλουν είναι μια κυβέρνηση η οποία να προέρχεται από την κοινωνία των πολιτών και όχι μια κυβέρνηση η οποία να είναι εξαρτημένη από κάποιες ηγεσίες. Μακάρα να το δούμε αυτό, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Θεωρητικά έτσι είναι, θεωρητικά. Δεν είναι θέμα θεωρητικό, είναι θέμα ξεκάθαρο. Ελπίζω. Επειδή ξέρετε θέλω να είμαι... να κάνω καλούς λογαριασμούς, γιατί οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους και πολιτεύομαι με έναν τρόπο διαφορετικό και δίνω αυτό το στίγμα, θέλω αυτό να το κάνω ξεκάθαρο από τον πρώτο γύρο. Σεβασμός προς όλες τις πολιτικές προσωπικότητες, αλλά πρέπει να γυρίσουμε σελίδα και νοοτροπία. Γυναίκες θα βάλετε στο Υπουργικό Συμβούλιο? Το έχω πει πάρα πολλές φορές, τουλάχιστον το 50%. Δέσμευση αυτό. Υπόσχεση. Υπόσχεση, έτσι, γιατί το δέσμευση λίγο είναι λιγάκι έτσι. Η δέσμευση είναι όπως τις μετοχές στα χρηματιστήρια της Κύπρου σήμερα. Καλό αυτό, καλό ακούγεται. Πέστε μου λίγο τώρα, επειδή μίλησατε για την αριστερά που στηρίζει η αριστερά την υποψηφιότητά σας, γιατί ένας οπαδός του ΑΚΕΛ να μην ψηφίσει στα Βρωμάλα, όχι να ψηφίσει, να μην ψηφίσει? Δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο ένας οπαδός του κινήματος της αριστεράς να μην ψηφίσει τη δική μου υποψηφιότητα. Και θέλω με αυτή την ευκαιρία να τους καλέσω όλους να κοφεύσουν σε κάποια κελέσματα περί σεναρίων δευτέρου γύρου και να συστρατευτούν και οι οπαδοί του κινήματος της αριστεράς, αλλά και πολλοί άλλοι, γιατί φτιάχνουμε μια κοινωνική συμμαχία και καταγράφεται και από τις δημοσκοπήσεις, να συστρατευτούν πίσω από τη δική μας υποψηφιότητα. Να θυμηθούν το εξής. Το 2013, κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, όχι μόνο περάσαμε στο δεύτερο γύρο, αλλά αυξήσαμε και τα ποσοστά μας από τον πρώτο στο δεύτερο γύρο κατά 60%. Αυτό είναι ένα μήνυμα ότι η κοινωνία είναι ανοιχτή
και θέλει και μπορεί να φέρει αυτή την αλλαγή. Κύριε Υπουργέ, είναι άλλες εκλογές. Άλλο πράγμα τελείως. Επικαλούμε το δεύτερο γύρο ακριβώς για να διασκεδάσω κάποιες ψιθυρολογίες που καλλιεργοφόρους του κινήματος της αριστεράς. Πες μου λίγο, γιατί χαιρετίστηκε, πανηγυρίστηκε θα έλεγα από κάποια στελέχη της αριστεράς, αφήστηκε και από εσάς η εμπλοκή του κύριου Κατσουρίδη. Τι εκλογική σας? Ο κύριος Κατσουρίδη είναι ένα κορυφαίο στέλεχος του κινήματος της αριστεράς. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο με ένα αυθύπαρκτο πολιτικό λόγο. Και ενώ αυτή η προσπάθεια άρχισε ομολογουμένως λίγο καθυστερημένα, σιγά σιγά συστρατεύθηκαν γύρω από τη δική μου υποψηφιότητα και παλαιότερα και νεότερα στελέχη του κινήματος της αριστεράς και όχι μόνο, και πολλοί άλλοι από αρκετούς άλλους πολιτικούς χώρους. Νομίζω ότι το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο. Σε αυτή την προσπάθεια δεν περισσεύει κανένας. Και ο κύριος Κατσουρίδης σίγουρα έχει προσθέσει και έχει δημιουργήσει μια περαιτέρω δυναμική, όπως και η στήριξη από πολλούς άλλους. Αλλά ναι, νομίζω ότι θα ήταν πολιτικά ανέντιμο να μην δηλώσω ότι η στήριξη από τον κύριο Κατσουρίδη είναι πάρα πολύ σημαντική. Η εμπλοκή του κυρίου Χριστόφια στην προεκλογική είναι από μακριά γίνεται, συμμετέχει ενεργά, σας στηρίζει. Έχετε συναντηθεί, σας είπε, κάποιες συμβουλές, κάποιες νουθεσίες? Με τον κύριο Χριστόφια έχω συναντηθεί 1-2 φορές. Ο άνθρωπος είναι πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και καλά κάνετε, βέβαια. Με έχει διορίσει στο παρελθόν ως υπουργός από σεβασμό προς έναν πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τον έχω συναντήσει, όπως έχω συναντήσει και τον κύριο Βασιλείου, και βέβαια θα ακούω τις απόψεις, οι αποφάσεις πάντοτε είναι δικές μου. Σας είπε κάποια συμβουλή που μπορεί να προσέξετε? Πάντοτε έχει κάτι να πει ο κύριος Χριστόφιας και ένα καλό λόγο. Τώρα, πέστε μου, επειδή ξεκινήσετε αργά την προεκλογή σας, αυτό είναι γενική ομολογία, έχετε αποκτήσει μια δυναμική παρά το γεγονός ότι ξεκινήσετε αργά. Οι δημοσκοπήσεις όλες δείχνουν ότι ο δεύτερος γύρος θα είναι ένα ντέρμπι μεταξύ Μαλά και Παπαδόπουλου και έχει ένα φαβορί όπως είναι ο κύριος Αναστασιάδης. Πού πιστεύετε είναι αυτό εκεί που θα γύρει η πλάστηκα, το κλειδί μάλλον της δικιάς της επιτυχίας? Καταρχήν έχετε εντοπίσει κάτι πολύ σημαντικό. Αρχίσαμε λίγο αργά. Πιο αργά από όλους. Πιο αργά από όλους και κάποιοι έλεγαν ότι επειδή αρχίσαμε αργά δεν θα είχαμε χρόνο να καλύψουμε τον... αυτό το έδαφος. Αυτό το λέγανε αυτοί που δεν ξέρουν το ΑΚΕΛ, μάλλον καλά. Και εκείνοι που δεν ξέραν τι θα πει να πολιτεύεσαι με αξιοπιστία και ειλικρίνεια. Σαφέστατα. Η δική μας προσπάθεια, ενώ άρχισε αργά, έχει καταφέρει να συντμήσει αυτόν τον πολιτικό χρόνο και να πείσουμε τον κόσμο να συστρατευτεί γύρω μας και μας δίνει κάθε αισιοδοξία, αλλά και πεποίθηση ότι θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Πιστεύω ότι το διακύβευμα επόμενες δύο εβδομάδες είναι να μείνουμε σταθεροί σε αυτό που πιστεύουμε. Η σταθερότητα στην πολιτική κερδίζει έδαφος και σε αυτούς που προέρχονται από πολιτικούς χώρους, αλλά πολύ περισσότερο και σε αυτούς που δεν προέρχονται από κανένα πολιτικό χώρο, τους λεγόμενους ανένταχτους. Και είναι το μεγαλύτερο κόμμα σήμερα στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι. Και οι πολίτες, κύριε Δημητρόπουλε, έχουν οριμάσει. Η Κυπριακή κοινωνία έχει πραγματικά οριμάσει. Και ακούω πάρα πολλές τοποθετήσεις, αλλά και προβληματισμούς και από νέα παιδιά, που πραγματικά με εκπλήττουν. Κάνουμε πρόοδο. Και πάνω σε αυτή την πρόοδο, την κοινωνική, την πολιτική, εμείς θέλουμε να χτίσουμε. Γιατί εκπροσωπούμε αυτό που λέμε, το αύριο. Αυτό, επειδή μου είπατε για τα νέα παιδιά, θα ξέρετε καλύτερα από μένα και υπάρχουν και μετρήσεις και δημοσκοπήσεις, υπάρχουν και εκτιμήσεις ότι υπάρχει μια, αν θέλετε, αποστροφή των νέων ανθρώπων προς την πολιτική. Είναι γεγονός αυτό και είναι γι' αυτό το λόγο που στο δικό μου πρόγραμμα έχω βάλει ως προμετωπίδα της πολιτικής μου στη στήριξη της νέας γενιάς με ειδικά προγράμματα, είτε αυτά αφορούν νέους επιστήμονες, είτε αυτά αφορούν παιδιά τα οποία βρίσκονται σήμερα στην ανεργία. Και το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι ότι είμαστε η μόνη πρόταση που ξεκάθαρα εισηγείται την κατοχήρωση κατώτατου μισθού για όλα τα επαγγέλματα. Σήμερα τα νέα παιδιά τι μας λένε? Γιατί να μείνω στην Κύπρο να εργάζομαι επί 500-600 ευρώ? Τι μου προσφέρετε ως κοινωνία? Τι μου προσφέρετε ως κοινωνία όταν στην πολιτική επικρατεί η διαφθορά και η διαπλοκή? Και η διαφθορά είναι και η συνδιαλλαγή ακόμα. Το να λες ότι είσαι αυτό και να κάνεις κάτι διαφορετικό, στέλνεις τον κόσμο μακριά από την πολιτική. Γι' αυτό επιμένω και λέω ότι ξεκάθαρες κουβέντες. Και όσον αφορά τις προτεραιότητες και κυρίως τις πολιτικές για τη νέα γενιά,
και όσον αφορά την πολιτική συμπεριφορά. Γιατί θέλουμε την κοινωνία να στραφεί με θετικό βλέμμα προς την πολιτική και να έχουμε μια ειλικρινή σχέση. Και αυτό είναι που θα στρέψει τη νέα γενιά να ενδιαφέρεται για τα κοινά και πρέπει να ενδιαφέρεται, γιατί όσοι αποφασίζουν σήμερα να μείνουν στην αποχή ουσιαστικά εκχωρούν το δικαίωμα σε κάποιους άλλους να αποφασίζουν για το μέλλον τους. Πάντως τώρα, η γενική ομολογία είναι ότι για διαπλοκή πλουτισμού και γκρίζες ζώνες δεν μπορεί να σε κατηγορήσει κάποιος. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Στην πολιτική καλό είναι. Νομίζω είναι πάρα καλό πολύ είναι, καλό. Μάλιστα. Πέστε μου λιγάκι τώρα, πάμε σε ένα θέμα το οποίο το ακούμε μέρα νύχτα. Ακούμε προτάσεις διάφορες, κάποιες θεωρούν κάποιοι ότι είναι ανέφικτες, κάποιες εφικτές. Γίνεται πολύ λόγο τα τελευταία χρόνια, όμως το πρόβλημα παραμένει και αναφέρουμε στα κόκκινα δανεία. Ο κόσμος υποφέρει. Κινδυνεύουν να χαθούν σπίτια, κινδυνεύουν, είναι μια εμπλοκή και δανειοληπτών και εγγυητών, ένας φαύλος κύκλος που είναι μπλεγμένοι σχεδόν το 90% της Κύπρου. Ακριβώς. Και τα κόκκινα για δάνεια, κύριε Δημητρόπουλε, το πρόβλημα έχει επιτευχώς λόγω και των αποφάσεων του 2013 που από ό,τι φαίνεται ήταν ξεκάθαρη και δική μας πρόταση. Για το κούρεμα, έτσι. Βεβαίως. Μάλιστα. Νομίζω είναι πασιφανές πλέον ότι το κούρεμα έχει δημιουργήσει τέτοιες αρνητικές συνθήκες στην πραγματική οικονομία που το πήγαμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα και το πολλαπλασιάσαμε. Ναι. Όσον αφορά τώρα τα κόκκινα δάνεια, τα οποία είναι γύρω στα 22-23 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων σύμφωνα με τις τοποθετήσεις της Κεντρικής Τράπεζας, περίπου τα 10,5 δισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου το 50%, είναι δάνεια τα οποία δεν μπορούν να αναχτηθούν. Αυτό είπε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και η τράπεζα σήμερα, οι οποίες ανήκουν σε ξένους, οι δύο και η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, δεν έχουν μαγικές λύσεις. Θα πωλήσουν δάνεια. Και θα πωλήσουν δάνεια με έκπτωση για να έρθουν κάποιοι άλλοι να παραλάβουν αυτά τα δάνεια. Με το ρίσκο, βέβαια. Με το ρίσκο να παραλάβουν αυτά τα δάνεια και βεβαίως θα βάλουν όλη την πίεση που χρειάζεται για να πάρουν τα χρήματά τους και με το περισσότερο. Άρα, μια κοινωνία, μια προοδευτική διακυβέρνηση, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να ιεραρχήσει. Μπορώ να πάρω όλα τα κόκκινα δάνεια και να βοηθήσω τον κόσμο? Θα πάρω τα κόκκινα δάνεια που αφορούν την πρώτη κατοικία και την πρώτη επαγγελματική στέγη, που εμείς υπολογίζουμε είναι γύρω στα 3 δισεκατομμύρια, θα τα μεταφέρω σε μια εταιρεία στην οποία θα συμμετέχει και το κράτος και σε αυτή την εταιρεία θα συμμετέχουν και οι τράπεζες με ένα μερίδιο μέχρι και 20%. Ένα δάνειο, για παράδειγμα, 100.000, μεταφέρεται σε αυτόν τον φορέα, η τράπεζα έχει περίπου το μισό σε κεφάλαια, άρα το δάνειο μεταφέρεται στις 50.000 και παίρνει πίσω μετοχές για το αντίστοιχες 50.000, δηλαδή την αξία του δανείου, την απομειωμένη αξία. Και δίνει αυτός ο φορέας την ευκαιρία, με τη συμμετοχή του κράτους, στον δανειολήπτη χρόνο αποπληρωμής. Διότι άλλο να είσαι τράπεζα και άλλο να είσαι ένας φορέας με κοινωνικό χαρακτήρα. Διότι η τράπεζα σήμερα δεν σου δίνει πολύ χρόνο. Αυτή είναι η διαφορά. Η τράπεζα είναι, ναι, αυτό όμως δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Συμφωνώ. Δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα η τράπεζα. Απ' την άλλη, όλοι μιλάμε σήμερα, όλοι οι υποψήφοι, για κάποιο είδος φορέα. Το θέμα τι είναι? Έπρεπε αυτό να γίνει από το 2013. Μόλις έγινε το κούρεμα, θέλω να σας θυμίσω, σε ένα χρόνο η Τράπεζα Κύπρου χρειάστηκε ακόμα 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή, κάναμε το κούρεμα στο ακραίο σενάριο της ΠΙΝΚΟ, που λέγαμε ότι δεν θα φτάσουμε εκεί, αν κάναμε διαφορετική προσέγγιση. Σε ένα χρόνο χρειάστηκε 1 δισεκατομμύριο και τώρα, αν γίνουν ξανά τεστ αντοχής, ενδεχομένως να χρειάζονται και άλλα κεφάλαια. Γι' αυτό πρέπει να γίνει κάτι, κάτι το οποίο δεν έγινε στο παρελθόν και πρέπει να γίνει άμεσα. Και με λυπεί ιδιαίτερα όταν η επερχόμενη κυβέρνηση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει καταθέσει το δικό του πρόγραμμα και όταν δεις τι γράφει εκεί πέρα για τα κόκκινα δάνεια, κάνει μία αναφορά για πολλά και διάφορα και βάζει μία γραμμή και λέει, αν χρειαστεί, θα μελετήσουμε την ιδέα της δημιουργίας ενός φορέα. Μα είσαι κυβέρνηση. Έχεις κυβερνήσει για 4,5 χρόνια. Δεν έκανες απολύτως τίποτα. Και έρχεσαι τώρα να λύσεις, όταν λύσεις το πρόβλημα. Γι' αυτό επιμένω ότι στην πολιτική, ναι, όχι μόνο πρέπει να έχουμε γνώση, όχι μόνο πρέπει να έχουμε προνοητικότητα, πρέπει να έχουμε και αξιοπιστία. Για να μας πιστέψει ο πολίτης ότι αυτά που λέμε θα τα κάνουμε. Αυτό έχετε δίκιο. Τώρα πέστε με, επειδή πιστεύω ότι δεν έχετε το μαγικό ραβδάκι για να λύσετε όλα τα προβλήματα αμέσως με την εκλογή σας, πώς ιεραρχείτε τα προβλήματα σήμερα όπως είναι τα πράγματα? Το εθνικό το αφήνω απ' έξω, θεωρώ ότι είναι μια προτεραιότητα που θα είναι μέρα νύχτα στο τραπέζι. Αλλά τα άλλα προβλήματα πώς είναι? Εμείς όντως δεν έχουμε το μαγικό ραβδί να τα επιλύσουμε όλα τα προβλήματα και το λέμε με ειρικρίνεια και παρησία. Δεν γίνεται αυτό. Σε αντίθεση με άλλους που λένε ότι έχουμε το μαγικό ραβδί να τα λύσουμε όλα.
Και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά της δικής μας προσέγγισης. Γι' αυτό έχουμε πει. Ποιες είναι οι προτεραιότητες μας, όπως έχετε πει, τα κόκκινα δάνεια. Είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που, ακόμα και με πολιτικό κόστος, είπα στους φίλους των κατόχων αξιογράφων, αλλά και στους κουρεμένους, κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα είναι εκεί. Αναγνωρίζω ότι είναι τεράστια η αδικία, αλλά θα το δω με την ανάληψη της Προεδρίας, γιατί δεν ξέρω τι θα παραλάβω σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα. Μαζί και τις υποχρεώσεις, βεβαίως. Και τις υποχρεώσεις που μπορεί να έχει ένα κράτος, αν για παράδειγμα έχουμε μια νέα πρόκληση στις τράπεζες. Άρα, φαίνεται δεν τους άρεσε όμως αυτό, γιατί προτίμησαν τον κύριο Παπαδόπουλο. Προτίμησαν τον κύριο Παπαδόπουλο οι κύριοι των αξιογράφων, ναι. Και βεβαίως οι κουρεμένοι, τώρα δεν ξέρω τι, ναι, τους καλά, τι θα αποφασίσω, αλλά είμαι ξεκάθαρος. Άρα, κόκκινα δάνεια πρώτη προτεραιότητα. Ευκαιρίες στους νέους. Μεγάλη προτεραιότητα και στους απόφοιτους πανεπιστημίων, αλλά και ευρύτερα. Εργασιακές σχέσεις. Σύστημα υγείας. Παιδεία. Κοινωνική μεταρρύθμιση. Βεβαίως, κοινωνική πολιτική ευρύτερα, εκεί και όπου μπορούμε, για τους συνταξιούχους, και έχουν γίνει κάποια πράγματα τις τελευταίες μέρες. Ένα κράτος πρέπει να δει τι έχει και τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει. Αυτά όμως που πρέπει επίσης να κάνουμε, κύριε Δημητρόπουλε, είναι να ξεφύγουμε και λίγο από τη λογική ότι, ξέρετε, η οικονομία μπορεί να πάει μπρος με κανένα καζίνο, να πουλήσουμε κανένα διαβατήριο, να κάνουμε καμιά πολυδομική χαλάρωση. Όλα αυτά είναι καλά. Είναι το συμπλήρωμα, δεν μπορεί να είναι η προμετωπίδα. Γι' αυτό πρέπει να στηρίξουμε τη χώρα μας σε νέους τομείς, όπως για παράδειγμα την προσέλκυση εταιριών ψηλής τεχνολογίας, που κάποιες ήρθαν στην Κύπρο στο παρελθόν και θέλουν ιδιαίτερα φορολογικά κίνητρα. Τον τομέα της εκπαίδευσης, γιατί η Κύπρος πρέπει να είναι ένα κέντρο παροχής ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Γι' αυτό και μιλάω για την αναβάθμιση αυτών των υπηρεσιών. Και με αυτή την ευκαιρία θα θυμάστε, θα έχετε δει, ότι προχθές ήμουν σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το οποίο βοήθησα όταν ήμουν υπουργός της Υγείας, να φτιάξει μια ιατρική σχολή. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Έχει εκτοξευθεί πραγματικά, ναι, η ποιότητα, αλλά και η εισρωή χρήματος ποιοτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Αυτά πρέπει να τα πολλαπλασιάσουμε. Και πάρα πολλά άλλα και στον τομέα της γεωργίας, της νοοτροφίας και ούτω καθεξής. Πρέπει να αλλάξουμε έναν τρόπο σχεδιασμού της οικονομίας μας. Να έχει βάθος, να έχει διάρκεια και να εδράζεται σε επιστημοσύνη. Αντί να εδράζεται σε συγκυριακού τύπου ανάπτυξη. Ευκαιρία και ανάπτυξη. Βέβαια, δεν λέω ότι από τη μια μέρα την άλλη αυτά θα αποφέρουν. Αλλά επιτέλους η Κύπρος, μετά από 57 χρόνια, πρέπει να αποκτήσει ένα όραμα και ένα σχεδιασμό, για να μην αναγκάζεται κάθε φορά που έχουμε κρίση να προσφεύγουμε σε αυτού του είδους τις προσεγγίσεις, να δημιουργούμε φούσκες και να δημιουργούμε, βεβαίως, και μετά, όταν σπάζουν οι φούσκες, την κοινωνικοποίηση των προβλημάτων. Λοιπόν, πάμε σε κάτι τελευταίο, έτσι, που θεωρώ σημαντικό, γιατί στην ατζέντα την προεκλογική μπήκε κάτι το οποίο ίσως να έχει ανησυχήσει, να έχει προβληματίσει και τους θεσμούς, αλλά και τον κόσμο ειδικότερα. Αυτές οι καταγγελίες του κυρίου Λίλικα για τον χρηματισμό του, για την να επηρεαστεί, και το άλλο, κάποιες δηλώσεις που γίνανε που χαλάσαν το κλίμα. Χθες ο κύριος Αναστασιάδης είπε για τα λεφτά της μαμάς, κάποιες άλλες δηλώσεις από τον Υπουργό της Υγείας, κάτι που δεν αρέσει, νομίζω, στον κόσμο αυτό. Δεν αρέσει και υποβαθμίζει το επίπεδο της πολιτικής. Πώς ζητάμε μετά από τον κόσμο να εμπιστευτεί την πολιτική τους πολιτικούς, όταν ακούγονται αυτά τα πράγματα? Κύριε Δημητρόπουλε, ο κύριος Λίλικας είναι υποψήφιος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και ευελπιστεί να υπηρετήσει ένα θεσμό. Όταν κάποιος σε προσεγγίζει και σου προσφέρει, όπως λες εσύ, χρήματα να αποσυρθείς προς όφελος μιας άλλης υποψηφιότητας, αυτό είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Και δεν βγαίνεις να το πεις σε μια εφημερίδα. Θα πάει να το πεις στο Γενικό Εισαγγελέα, στις αρχές του κράτους, να το καταγγείλεις, για να προστατεύσεις πρώτα απ' όλα τον θεσμό τον οποίο καλείσαι να υπηρετήσεις, αλλά να προστατεύσεις και την ίδια την κοινωνία και την πολιτική. Ανταυτού τελικά μας είπε μετά από πίεση ότι, ξέρετε, ήταν ένας φίλος μου ο οποίος μου είπε κάτι το οποίο δεν ήταν ποινικό αδίκημα, ήταν θέμα πολιτικό. Και πολιτικό να είναι, δεν βγαίνεις να πεις τέτοιες κουβέντες δημόσια, γιατί μείνεις παντελώς εκτεθειμένος. Λέτε ότι το κάνει επειδή έχει σκοπιμότητα? Δεν ξέρω, αυτό να το ρωτήσετε τον ίδιο. Αυτό έτσι το κρίνω. Μάλιστα. Όσον αφορά τον κύριο Αναστασιάδη. Ο κύριος Αναστασιάδης τον τελευταίο καιρό προσπάθησε να μας χειριστεί όλους κάπως αφιψηλού ότι είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά χθες στην τοποθέτησή του σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια, αντί να προτείνει κάτι συγκεκριμένο και να αφήσει τους πολίτες να κρίνουν,
Επέλεξε με ένα την άποψή μου πολύ ανηθικό τρόπο που υποβιβάζει την... Άγαρμπο. Που υποβιβάζει το επίπεδο πολιτικής να κάνει μια συγκεκριμένη αναφορά για ένα ανθυποψήφιο. Τελικά δεν άντεξε ο κύριος Αναστασιάδης και αποκάλυψε λίγο τη ίδια του την πολιτική σκέψη. Γι' αυτό επιμένω ότι στην πολιτική πρέπει και από κάτω από πίεση να κρατήσουμε το ήθος μας, να κρατήσουμε τη συμπεριφορά μας, γιατί με αυτού του είδους τις συμπεριφορές και τις νοοτροπίες είναι που διώχνουμε τους πολίτες από την πολιτική. Και ο Σταύρος Μαλάς ποτέ, μα ποτέ, δεν θα συμπεριφερθεί με ανήθικο τρόπο στην διαφορετική άποψη και αν οι πολίτες το αποφασίσουν και εκλεγώ πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα αντιμετωπίσω εκείνους που συμφωνούν μαζί μου με τον ίδιο σεβασμό και με εκείνους που δεν συμφωνούν μαζί μου. Αυτή είναι η υπόσχεση σημαίνει, προεκλογική. Αυτή είναι η υπόσχεση προεκλογική. Θα το δούμε και μετεκλογικά. Νομίζω έχω συνηθίσει τον κόσμο να τον κοιτάω στα μάτια και να λέω την αλήθεια. Και ως πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλω πραγματικά να δώσω το στίγμα της διαφορετικής πολιτικής συμπεριφοράς, γιατί ως νέος άνθρωπος που θέλω να πιστεύω ότι εκφράζω αυτό το διαφορετικό, πρέπει αυτό να το μετουσιώσω σε πολιτική. Σωστό. Και είμαι υποχρεωμένος. Είστε υποχρεωμένος και όπως είναι υποχρεωμένοι όλοι, έτσι να δημιουργούν και τις προποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο για τον κόσμο αυτόν. Γιατί λέμε έβαλε πλάτες, έκανε αυτά, υπέφερε ο κόσμος. Πέρασε πολύ δύσκολα, άρα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε καλύτερα. Υπέφερε και υποφέρει ο κόσμος, κύριε Δημητρόπουλε. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας, δεν είναι τυχαίο που έχουμε το 1/3 της κοινωνίας. Μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί μην τα ξεχνάμε, γιατί ξέρετε, μετά από μια κρίση, όταν έρθει η ανάπτυξη, πρέπει να δούμε πώς έχει αλλάξει ο κοινωνικός χάρτης της χώρας μας. Και η κρίση έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές. Και δεν μπορείς να λες ότι ξέρεις έχω κρίση, αλλά πηγαίνω πάρα πολύ καλά χωρίς να κοιτάζεις τον κοινωνικό χάρτη. Αυτός ο κοινωνικός χάρτης μπορεί να αλλάξει προς το χειρότερο, εάν δεν πάρεις μέτρα άμεσα. Σωστό. Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω και για τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Αυτές οι 15 μέρες είναι δύσκολες για εσάς, έχει αγώνα, καλό αγώνα και με την νίκη βέβαια. Και ευχαριστώ. Μακάρι ο κόσμος να σε επιλέξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να πάμε στην Ελεύθερη Αμόχωστο, να πάμε στο Μαρίνο.